Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, δεύτερη εκπομπή Pets for You, η πρώτη εκπομπή στην Ελλάδα που θα αναφέρεται εκτενώς στα κατοικίδια και καλεσμένος μας σήμερα ένας αγαπημένος συνάδελφος και πολύ καλός άνθρωπος νομίζω, ο Φώτης Εργουλόπουλος. Το καλός άνθρωπος το λες επειδή... Όχι, δεν το λέω. Δεν, για τα σκυλιά. Δεν κολακεύω. Όντως, ένας άνθρωπος ο οποίος ζει με σκυλιά είναι καλός άνθρωπος. Να. Με ζώα, όχι μόνο με σκυλιά, είναι πολύ καλός άνθρωπος. Εγώ έχω δει, ας πούμε, άνθρωποι που είναι, ξέρεις, αγρότες, άνθρωποι που είναι και την αγάπη τους στα ζώα, τη βλέπεις, έχουν μια άλλη καλλιέργεια οι ίδιοι άνθρωποι όταν συμπεριφέρονται τα ζώα. Λένε συνήθως, δείξε μου το σκύλο σου, να σου πω ποιος είσαι. Ναι, ναι, ακριβώς. Ο Φώτας. Ο Φώτας είναι αυτός. Παρουσιάσου. Είναι αυτός. Πίστευες ότι ήταν μικρότερος, ναι, ότι ήταν μεγαλύτερος. Έπαθα πλάκα όταν τον είδα. Νομίζω πως ήταν πολύ μεγαλύτερος. Όχι Greyhound, γιατί είναι Italian Greyhound. Είναι Italian Greyhound, ναι. Όχι σαν το Greyhound που είναι αρκετά μεγάλο. Κοίταξε... Αλλά έπαθα πλάκα όταν τον είδα. Ναι, επειδή έχει μακριά πόδια, όταν το δεις σε φωτογραφία δεν φαίνεται ότι είναι τόσο μικρός όμως. Αλλά ήταν. Ήθελα να είναι μικρό όμως το σκυλί μου. Mm. Γιατί ήθελα να μετακινούμε πολύ εύκολα. Ήθελα να. Να τον παίρνω παντού, ας πούμε, σε αεροπλάνα, σε... να είναι πάνω στην καμπίνα μαζί μου. Ναι, δεν θα βολεύει αν είναι μικρού μεγέθους. Οπότε όταν είναι μικρό το σκυλί, βολεύει πάρα πολύ σε αυτό το πράγμα, στις μετακινήσεις. Να πούμε στους φίλους μας ότι αν έχουν ερωτήσεις, απορίες, σχόλια, ερωτήσεις και για τον φίλο μας τον Φώτη, μπορούν να επικοινωνούν μαζί μας στο email της εκπομπής pets4u@star.gr. Αλλά ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση, Φώτη. Είσαι παρουσιαστής. Είσαι ηθοποιός. Ναι. Είσαι επιχειρηματίας. Ναι. Δεν ξέρω αν ξεχνάω κάποια άλλη επαγγελματική σου ενασχόληση. Όχι. Φαντάζομαι ότι θα έχεις και κάποια χόμπι. Είσαι πολύ πράγμα με λίγα λόγια. Πότε, τώρα είσαι και πατέρας πλέον. Ναι. Πώς χωράει. Χωράνε, όλα χωράνε. Όρεξη να έχεις και όλα χωράνε. Ναι, δηλαδή σιγά, δεν τρέχει και τίποτα. Εντάξει, κάποια στιγμή μπορεί να πεις ο χαμάν δεν μπορώ άλλο. Αλλά στις προκλήσεις ο χώρος έλεγα πάντοτε ναι. Είναι, δηλαδή, ειδικά στον επαγγελματικό τομέα, μου αρέσει να κάνω πράγματα και να αλλάζω πράγματα. Mm. Κατάλαβες, οπότε, έτσι. Έχεις χρόνο να τον βγάλεις βόλτα. Έχω χρόνο να τον βγάλω βόλτα. Είναι βολικό σκυλί, βέβαια, θέλω να πω. Και θέλω να πω ότι είναι περίεργο σκυλί. Έτσι, όταν το βλέπεις στον δρόμο, λες τι είναι αυτό το πράγμα. Πολλοί μου έχουν πει, αν είναι σκυλί, με έχουν ρωτήσει, είναι σκυλί, τι είναι αυτό. Δεν το καταλάβανε ότι είναι σκυλί, αλλά είναι ένα σκυλί, είναι πολύ καλό σκυλί. Υπάκουο σκυλί και πολύ τρυφερό. Mm. Και είναι το πρώτο σκυλί ράτσας που έχω. Είχα δύο πριν. Στη ζωή. Θα σε ρωτήσω γι' αυτό, αν είναι το πρώτο σκυλί, αν είχες άλλα. Τα οποία ήταν. Το ένα το βρήκα στο δρόμο όταν ήμουν πιτσιρικάς και τον είδα. Ήταν ένα. Βλέπουμε και φωτογραφίες. Ναι, 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 ναι. Όταν ήμουν πιτσιρικάς, είχα ένα σαν κανείς ήτανε. Mm. Τον είχα βρει στο δρόμο και τον κράτησα και έζησε πολλά χρόνια και αυτός. Έζησε 13 χρόνια, 12, 13 χρόνια. Και μετά είχα το Σωτήρι, ο οποίος ήταν ένα ημίαιμο rescue σκυλί, θα μπορούσαμε να πούμε. Ήτανε σε μια οικογένεια που δεν το θέλανε, το είχαν πάει αλλού κτλ. Και το σκυλί έπρεπε να βρει μέρος να μείνει. Οπότε το πήρα εγώ και ήταν ένα ημίαιμο σαν γκριφόν κόκερ. Τον έβγασα στην τηλεόραση τότε στο πρωινό που ήμασταν. Ήταν πολύ διάσημος ο Σωτήρης, ο οποίος έζησε 18 χρόνια. Έσπασε τα κοντέρ. Έσπασε τα κοντέρ. Πραγματικά. Και μετά αυτός εδώ. Δηλαδή με το που πέθανε ο Σωτήρης, το ξέραμε, είχα προετοιμαστεί, είχα κοιτάξει και είχα διαλέξει να πάρω αυτό το σκυλί. Για αυτούς που λένε ότι δεν είναι καλό να αγοράζουμε σκυλιά ή τέλος πάντων να παίρνουμε σκυλιά ράτσας από τη στιγμή που... Έχει ενδιαφέρον αυτό που λες, πολύ ενδιαφέρον και δεν μπορώ να σου απαντήσω ότι είμαι υπέρ αυτού ή υπέρ του άλλου, γιατί σου λέω είναι το πρώτο μου σκυλί ράτσας. Καλά περνάω και με αυτόν. Για τα σκυλιά, αν θα πρέπει να τα πληρώνουμε, θα σου πω ότι νομίζω υπάρχει... Μία άποψη την οποία υποστηρίζω ότι το σκυλί, αν το πληρώσεις, ξέρεις πάρα πολύ καλά γιατί το έχεις πάρει. Δηλαδή, σου έχει κοστίσει τουλάχιστον οικονομικά για να το πάρεις. Άρα, δεν θα το πετάξεις τόσο εύκολα. Κάτι το οποίο σου έρχεται σαν δώρο, εύκολα μπορεί να πεις δεν το θέλω ή να μην είσαι τόσο καλά συνειδητοποιημένος ότι το έχεις πάρει. Απ' την άλλη, οι άνθρωποι οι οποίοι είναι ζωόφιλοι και ασχολούνται με τα ζώα. Έχουν σώσει σκυλιά, έχουν ημίαιμα σκυλιά, τα οποία τα κρατάνε και τα αγαπάνε και είναι πάρα πολύ καλοί σύντροφοι. Mm-hmm. Και έτσι πρέπει να είναι.
δεν είμαι ούτε υπέρ της μίας άποψης, ούτε υπέρ της άλλης 100%. Αλλά εντάξει, εγώ απλά το λέω από την άποψη ότι το χειρότερο από όλα που κάνουν κυρίως, γι' αυτό και να σου πούμε αυτόν εδώ που είναι περίεργο, το έχω ζήσει λίγο περισσότερο. Εδώ κάνετε ακροβατικά στη φωτογραφία. Ναι, ναι, μπορεί να το κάνω και τώρα. Θες. Το κάνει. Λίγο άμα συγκεντρωθεί, το κάνει, θα στο κάνει. Μπορεί να είναι και λίγο στεσσαρισμένο τώρα. Λοιπόν, το χειρότερο πράγμα που μπορεί να κάνει κάποιο είναι όταν έχει παιδάκια και ένα παιδάκι δει στην τηλεόραση ένα σκυλί, να πει θέλω ένα τέτοιο. Και να μην το. Και οι γονείς του να του το πάρουν σαν δωράκι. Δεν είναι ούτε οι γονείς έτοιμοι να έχουν ένα σκύλο και το παιδάκι θα το χρησιμοποιήσει σαν μια κούκλα που θα είναι ζωντανή. Δεν θα έχει ούτε εκείνο την, το μυαλό ότι αυτό το ζώο θέλει πολύ φροντίδα. Οπότε κυρίως έτσι βρίσκονται στο δρόμο τα ζώα. Από ένα καπρίτσιο ενός μικρού παιδιού, το οποίο λέει θέλω το σκυλί αυτό που βλέπω στην τηλεόραση, θέλω αυτό δε. Και του το παίρνουν χωρίς να το σκεφτούν ότι αυτό το σκυλί έχει πάρα πολύ μεγάλο μπέλα. Θέλει να ασχολείσαι με αυτό, να ξέρεις ότι στις διακοπές θα είναι μαζί σου, θα σου φέρει δυσκολίες το σκυλί αν θέλεις να πας σε ένα ξενοδοχείο, μπορεί να μην στο βάζουν μέσα το σκυλί. Πρέπει να τα έχεις προβλέψει όλα. Οπότε στην πρώτη δυσκολία και κυρίως στις διακοπές, το σκυλί βρίσκεται στο δρόμο ή σε κάποιον φίλο που μετά αυτός ο φίλος μπορεί να μην το θέλει. Είναι μπελάς μετά το σκυλί. Οπότε εσύ βλέπω έχεις και την τσάντα μαζί, την ειδική. Κοίταξε. Τσάντα μεταφοράς. Θα σου πω, είναι η τσάντα μεταφοράς και την αγαπάει πάρα πολύ. Διότι ανά πάσα στιγμή μπαίνει μέσα σε αυτήν εδώ την τσάντα. Και. Ναι, ναι. Τον κλείνω. Να τον φέρω πάνω. Να φέρω τον πάνω να τον βλέπω καλύτερα. Είναι μια εξαιρετική τσάντα η οποία κλείνει τσάντα κατά αυτόν τον τρόπο. Και του αρέσει πάρα πολύ και να κάνει. Και νομίζω ότι είναι πιο. Βολεύεται καλύτερα. Πάρα έτσι. Πολύ. Και όταν είμαι πάνω στη μηχανή, τον παίρνω στους ώμους έτσι. Ξέρεις, νομίζω ότι. Και του αρέσει πάρα πολύ. Θα το συζητήσουμε και με την εκπαιδεύτρια που έχουμε καλεσμένη μετά. Ναι. Έχω την αίσθηση, χωρίς να είμαι φυσικά ειδικός, ότι τα σκυλιά όταν είναι σε περιορισμένο χώρο, μερικές φορές. Αισθάνονται πιο μεγαλύτερη ασφάλεια. Κοίταξε, αν έχουν μάθει ειδικά έτσι. Αυτή η τσάντα, τι πιστεύω, ας πούμε έτσι. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι συνηθισμένοι με τα ζώα. Και υπάρχει μια διαμάχη μεταξύ ανθρώπων που έχουν ζώα και ανθρώπων που δεν θέλουν τα ζώα. Στους κοινούς χώρους υπάρχει μεγάλος καυγάς αυτό το πράγμα. Εγώ το σκυλί μου θέλω να το έχω μαζί μου. Έτσι, αυτό είναι δικαίωμά μου. Φροντίζω το σκυλί μου να είναι καθαρό. Φροντίζω να είναι υγιές. Και φροντίζω να το έχω μέσα σε μια τσάντα εάν δίπλα μου υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ενοχλούνται. Αν ενοχλούνται και μέσα στην τσάντα, τότε είναι δικό τους πρόβλημα. Αυτό που κάνω εγώ είναι το περισσότερο ώστε να μπορώ να έχω το σκυλό μου μαζί. Και το διεκδικώ. Και έτσι πρέπει. Νομίζω ότι είναι παράνοια όταν ένα σκυλί βρίσκεται σε μια τέτοια τσάντα να μην σου επιτρέψουν να μπει σε ένα χώρο. Μου έχει συμβεί. Μου έχει συμβεί σε πολυκατάστημα επίπλων στην Αθήνα να είναι το σκυλί μου εδώ μέσα. Και να μην μου επιτρέψουν την είσοδο. Αυτό το θεωρώ ότι είναι απολύτιστη. Καλά, αυτό είναι δεδομένο. Έτσι. Είσαι απολύτιστος όταν ένας ζώος αυτού του μεγέθους σε αυτή τη συσκευασία δεν το επιτρέπεις να μπει σε ένα χώρο επίπλων. Κατάλαβες, δηλαδή είναι τρέλα από εκεί και πέρα. Δεν μπορείς να μιλήσεις πλέον με αυτόν τον άνθρωπο. Εντάξει, σηκώνεις και φεύγεις και λες, δεν θα τσακωθώ. Όμως, διεκδικώ πάντοτε το δικαίωμά μου, το σκυλί να είναι μαζί μου στους χώρους στους οποίους βρίσκομαι εγώ, διότι ξέρω ότι μπορώ να το έχω. Και αυτό είναι καλό γιατί περισσότεροι υποθέτω δεν το κάνουμε. Γιατί δεν θα θέλουμε να μπούμε στη διαδικασία της αντιδικίας και της κόντρας. Σαφώς. Αλλά από την άλλη. Και πολλοί δεν γνωρίζουν και τον νόμο, δηλαδή τι ακριβώς προβλέπει ο νόμος. Μπορεί ο νόμος να λέει ότι δεν. δεν επιτρέπεται. Δεν ξέρω, δεν με ενδιαφέρει. Έτσι, δεν με ενδιαφέρει. Κατάλαβα. Ειλικρινά. Ναι. Γιατί θα σου πω επίσης το εξής. Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουμε είναι οι ιδιοκτήτες των ζώων να μην εκπαιδεύουμε το ζώο ώστε το ζώο να συμπεριφέρεται κανονικά. Δηλαδή, δεν μπορεί να έχεις ένα σκυλί και να το έχεις αμολυμένο και να τρέχει από εδώ και από εκεί σε μια ταβέρνα ή σε μια παραλία ή οπουδήποτε. Πρέπει το σκυλί να είναι εκπαιδευμένο, να είναι δίπλα σου, να κάθεται, να υπακούει και να μπορείς να τρέξεις μαζί σου. Αυτή η εικόνα, όπως ας πούμε ρε παιδί μου, εμείς οι Έλληνες και ακόμα και τα παιδιά μας, ας πούμε, τα αφήνουμε. Ξυπνήσει από κάτω. Όχι, εντάξει, ακόμα και τα παιδιά μας τα αφήνουμε αμολυτά. Να ενοχλούν, ας πούμε, τους γύρω, σε ένα εστιατόριο κτλ.
Νομίζω ότι αυτό το λάθος είναι πάρα πολύ μεγάλο των ιδιοκτητών σκύλων, που νομίζω ότι πρέπει λίγο να το προσέξουμε. Όπως με τα κακά του στον δρόμο που πολλοί δεν τα μαζεύουν. Δηλαδή πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι δεν έχουμε δηλαδή, μόνο πούμε, δικαιώματα, έχουμε και υποχρεώσεις. Το λουρί του έχει αυτό εδώ το εξάρτημα το οποίο δεν με ενοχλεί καθόλου και το οποίο μέσα έχει σακουλάκια. Πρέπει να σκύψω να μαζέψω. Είναι άσχημο να είναι το σκυλί να κάθεται να τα κάνει και να σηκώνεσαι να φεύγεις χωρίς να έχεις μαζέψει τα κακά του σκύλου σου. Δηλαδή είναι παράλογο. Δηλαδή δεν μπορείς, είσαι αγενής. Να πάω όλο με το σκυλί μου, ας πούμε, και να μην. Μένα στον δρόμο μου έχουν δώσει συγχαρητήρια γι' αυτό και λέω: γιατί μου δίνετε συγχαρητήρια, επειδή κάνω το αυτονόητο. Έλα, γιατί το αυτονόητο. Αλλά επειδή δεν βλέπουν να το κάνουν οι περισσότεροι, καταλήγουμε σε αυτό. Και είναι πολύ εύκολο. Μια σακούλα, μέθοδο ανάποδη γαδιού, δεν είναι τίποτα, παιδιά. Είναι ειλικρινά, υπάρχουν ειδικά σακουλάκια τα οποία τα χρησιμοποιούμε όλοι. Και πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι ως ιδιοκτήτες κηδεμόνες σκύλων δεν έχουμε μόνο δικαιώματα, έχουμε και υποχρεώσεις. Βεβαίως και από εκεί ξεκινάει το πράγμα. Από την υποχρέωση του καθένα. Δηλαδή. Μας αποκάλυψε το τατουάζ πολύ νωρίς. Να το πει. Συντάκτης μας. Έκανε τατουάζ στο σκυλό. Ξέρεις κάτι, επειδή τρέχει πάρα πολύ γρήγορα. Δεν το λέω επικριτικά. Έτσι. Ναι, τρέχει πάρα πολύ γρήγορα. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον ο διασκελισμός του. Δηλαδή, ειδικά άμα το δεις σε φιλμ, σε αργή κίνηση, ο σκύλος αυτός, ξέρεις, ανοίγει και κλείνει. Δηλαδή, ένα πράγμα τρομερό. Είναι ιδιαίτερο. Και έκανα το διασκελισμό του εδώ. Ακριβώς. Ωραία. Ναι. Είναι. Να πούμε ότι προέρχεται από τα Greyhound με διασταυρώσεις, επιλεκτικές διασταυρώσεις, και τα Greyhound είναι αυτά που τρέχουν στις κοινοδρομίες. Στις κοινοδρομίες. Οπότε ναι. Είναι και. Πες μου όμως 2-3 λόγια για το Φώτα, γιατί δεν είπαμε τίποτα. Πότε τον απέκτησες? Τον απέκτησα, γεννήθηκε ο Φώτας το 10 τον Απρίλιο του 10. Τον Απρίλιο του 10 και τον πήρα μετά από 3 μήνες. Τριών μηνών δηλαδή, εντάξει. Τριών μηνών τον πήρα. Γιατί ήταν στο εξωτερικό, καλά, εδώ έχει πολύ πλάκα. Έχει μπλάκα. Δεν μπορώ να βάλω την λοιπόν, εδώ που είναι. Ναι, που του δείχνω τα δόντια. Λοιπόν. Μα είδες, δεν φαίνεται πιο μεγάλο στη φωτογραφία. Όταν τον είδα από κοντά. Και είναι πολύ πιο μωρό. Και πιο μωρό. Εδώ είναι πολύ πιο μωρό. Λοιπόν, έψαχνα στο ίντερνετ να βρω τέτοιο σκυλί και μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση, διότι είναι ελληνική ράτσα. Είναι. Βρέθηκαν αυτά τα σκυλιά, ήταν στη Λακωνία και υπάρχει ένα διχάζονται στο αν λέγεται λακωνικός ή λαγωνικός. Βέβαια, εντάξει, είναι λαγωνικό, έτσι, αλλά κυρίως ήταν στη Λακωνία, ήταν Σπαρτιάτης και μετά τον πήραν οι Ρωμαίοι και βρέθηκε στην Πομπία, έχει βρεθεί στην Πομπία από λιθωμάτου. Έξω και το Italian Greyhound. Ναι, και ήταν το πρώτο σκυλί συντροφιάς. Δεν ήταν. Νομίζω ότι απεικονίζονταν και σε πολλούς πίνακες. Σε πολύ βασιλή, νομίζω. Ναι, ναι, ναι. Είναι σκυλή συντροφιά. Του αρέσει πάρα πολύ η ζέστη. Δεν θέλει να βγαίνει στο κρύο. Θέλει να φοράει παλτό και οφείλει γιατί δεν έχει πολύ τρίχα. Και του αρέσει να κοιμάται κάτω από παπλώματα μαζί σου, αγκαλιά, τέτοια. Δηλαδή αυτό το πράγμα. Αυτή είναι η μεγάλη του χαρά. Οπότε αν το βγάλει έξω και κάνει κρύο, δεν. Θέλει παλτό. Μπορεί να ψοφήσει το σκυλί, δηλαδή πραγματικά. Και. Ψάχνοντας λοιπόν στο ίντερνετ, ένα από τα πιο μεγάλα εκτροφία Italian Greyhound ήταν στη Γαλλία, στον Μπορντό. Και πήγα και τον πήρα από εκεί. Οπότε ένας Ιταλός από τη Γαλλία με ελληνική καταγωγή. Με ελληνική καταγωγή και τρεγαγύρευε. Τέλος πάντων, είναι ωραίος. Έχουμε και μια σχετική κάρτα, δεν ξέρω αν μπορούμε να τη δούμε, με τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της ράτσας, να μας πεις αν αληθεύει από τη δική σου εμπειρία. Ναι, θα σου πω. Εμπειρία. Θα μας τη δώσουν εδώ. Εκπαιδεύεται εύκολα. Ναι, εκπαιδεύεται εύκολα. Θέλει λίγο προσοχή γιατί λερώνει, δεν είναι πολύ συνεπής. Οπότε πρέπει να τον προσέξεις πολύ από νωρίς. Σωστά, λοιπόν, εκπαιδεύεται εύκολα. Ξέρει το κάτω, το σήκω, το αυτό. Είναι πεισματάρης, βέβαια, έτσι. Κάνει ό,τι θέλει. Άμα δηλαδή του τη δώσει, δεν θα σ' ακούσει. Είναι ευαίσθητο στο κρύο, όπως σας είπα. Πάρα πολύ εύθραυστα κόκαλα στα πόδια. Δηλαδή, πολύ λεπτά πόδια. Ο Φώτας έχει ζευγαρώσει με μία ίδια και είχε κάνει 4 παιδάκια, εκ των οποίων τα 2 έσπασαν τα πόδια τους. Σε πίδημα από καναπέ. Υποθέτω ότι όταν είναι κουτάβια. Ξέρεις ακόμα κάτι, πιο θα σου δείξω και τα πόδια μετά. Εύκολο στην περιποίηση γιατί δεν μαθάει καθόλου, δεν μυρίζει σκυλίλα. Και είναι πολύ εύκολο. Δηλαδή δεν χρειάζεται ούτε μπάνιο. Προτιμάει ήσυχο περιβάλλον, ναι, δεν θέλει φασαρίες και τέτοια. Ζει, το έθετα με 15 χρόνια, δεν ξέρω ακόμα, να σας πω την αλήθεια. Ας ελπίσουμε το μέγιστο. Ναι, ας ελπίσουμε το μέγιστο.
Ναι, όντως. Αλλά το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι τα πόδια τους, γιατί αν δεις, ας πούμε, εδώ, είναι πάρα πολύ λεπτά. Δεν έχουν καθόλου λίπος. Είναι σκέτο κόκαλο. Και αυτό μπορεί πάρα πολύ εύκολα κράκ να σπάσει σε κλαδάκι. Πολύ μεγάλη προσοχή, γιατί είναι δύσκολο να το γιατρέψεις. Πρέπει να μπουν βίδες, δηλαδή τα δύο που ξέρω που σπάσαν το πόδι τους ήταν πολύ τραυματική εμπειρία. Ευτυχώς ο Φώτας δεν είχε χτύπα ξύλο. Ναι, τον προσέχω, μωρέ, τον προσέχω. Και επίσης αυτό που είναι πολύ επικίνδυνο για αυτά τα ζώα είναι ότι μπορεί να στην κάνουν χωρίς να το δεις καθόλου. Κραπ, θέλει πάντα λουρί. Μπορεί να φύγει και να το χτυπήσει αυτοκίνητο. Είναι, ναι, τα είναι δύο το, προβλήματα το προσόν τους είναι ταχύτητα, υποθέτω, το κύριο χαρακτηριστικό τους. Αλλά είναι πάρα πολύ... Δεν ξέρω, ρε παιδί μου. Πολύ τρυφερός. Πολύ, πολύ καλός. Θα φτάσουμε και εκεί. Θέλω πρώτα να μου πεις πώς τον ονομάς Φώτα. Λέμε το σειρά Φώτας. Λοιπόν, επειδή τον πήρα από τη Γαλλία... όταν λέμε Φώτα, φαντάζομαι κάτι πιο ταυρατισμένο, ας πούμε. Ναι, αλλά όχι DJ Φώτα. Ναι, σωστά. Πώς το αποφάσισες? Γιατί στη Γαλλία, όταν πήγα να τον πάρω, μου είπαν ότι πρέπει να βρείτε ένα όνομα από φύ. Διότι στη Γαλλία έχουν την τρέλα να βαφτίζουν κάθε χρόνο με τα ζώα που γεννιούνται μέσα στη χρονιά με ένα γράμμα. Και κάθε χρονιά έχει το επόμενο γράμμα. Εκείνη η χρονιά ήταν η χρονιά του Φι. Σου βάλε δύσκολο. Δύσκολο για το Φι. Σκέφτηκα. Φέδωνα. Φωκά. Φώτη. Σκέφτηκα πολλά. Πετυχημένο όμως. Και ο Φώντας μου φάνηκε πετυχημένος. Ναι. Δεν έχεις σχέση με ξενοφών? Όχι, Φώτα τον είπα. Αλλά σκεφτόμουν ξενοφών, αν το αναλύσεις, σημαίνει αυτός που ακούγεται παράξενος. Και είναι ένα παράξενο ζώο, οπότε νομίζω ότι του ταιριάζει και αυτό. Πάντως έχετε μια ωραία σχέση. Έτσι. Πολύ, πολύ, πολύ. Και μου είπες ότι είναι και τρυφερό. Είναι ζώο. Πάρα πολύ τρυφερός. Θέλει, κοίταξε, δηλαδή, θέλει αυτό το πράγμα. Δηλαδή εδώ. Αυτό είναι το καλύτερο, ότι θα κάτσει στην αγκαλιά μου και δεν θα κουνήσει για ώρες. Σαν γάτα δηλαδή λίγο πολύ. Είναι λίγο γάτα, ναι. Είναι λίγο γάτα. Ποιο είναι το πιο τρυφερό πράγμα? Εγώ δίνω μια μάχη εδώ με το ακουστικό, αλλά θα το τη θασέψω που θα πάει. Ποιο είναι το πιο τρυφερό πράγμα που σου έχει κάνει? Υπάρχει κάτι που το έχεις ξεχωρίσει που θυμάσαι? Θυμάμαι ότι όταν τον είχα... Πρέπει να ήταν ο πρώτος χρόνος που τον είχα. Ήταν η πρώτη του αντίδραση έτσι που μου κάνει εντύπωση. Ήμουν ξαπλωμένος, αραγμένος στον καναπέ. Αυτά που κοιτάς λίγο τηλεόραση και είσαι μεταξύ ύπνου και ξύπνιου. Και ήθελε να του δώσω προσοχή, κάτι τέτοιο, και ερχόταν. Τακ, 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 μου κάνει κάτι τέτοιο και έφευγε. Ξέρεις, δεν του δίνα σημασία. Και κάποια στιγμή το νιώθω εδώ, στον ώμο μου, είχε ανέβει πάνω στο πίσω μέρος του καναπέ. Το νιώθω στο στόμα και τσακ, μου άφησε εδώ ένα μπισκότο. Και με κοίταγε. Νομίζω ότι ήταν. Πολύ ωραία στιγμή αυτή. Πώς ήθελε να παίξει τίποτα? Μπορεί. Μπορεί. Αλλά μου άφησε τον μπισκότο του. Δηλαδή, ας πούμε. Να. Δεν μου άφησε ένα μπαλάκι. Σωστά. Ναι, μου άφησε τον μπισκότο του. Ίσως για να του δώσω περισσότερη σημασία, ποιος ξέρει. Όταν αποφάσισες να γίνεις πατέρας. Δεύτερη φορά θα πω εγώ, γιατί πρώτη φορά αποφασίζουμε να γίνουμε πατεράδες ή μανάδες όταν αποκτούμε ένα ζώο, έτσι, γιατί σαν οικογένειά μας πρέπει να τα βλέπουμε και τα ζώα. Ναι. Προβληματίστηκες καθόλου? Λιγάκι προβληματίστηκα. Δεν ήξερα πώς θα το πάρει. Γιατί στα σκυλιά, όταν έχεις ένα σκυλί μέσα σε ένα σπίτι, το σκυλί νιώθει αγέλη. Δηλαδή ξέρει στην αγέλη ποιος είναι το νούμερο 1, το νούμερο 2, το νούμερο 3. Όσοι λοιπόν ζουν μέσα στο σπίτι, το σκυλί πρέπει να ξέρει ποιο νούμερο είναι. Το έχουμε λοιπόν στο νούμερο 3. Όταν έρχεται καινούριο πρόσωπο στο σπίτι, αυτό θα το έχουν αντιμετωπίσει και άνθρωποι οι οποίοι ζουν μόνοι τους με το σκύλο τους, και έρχεται ένα ζευγάρι. Έρχεται ο σύντροφος ή η σύντροφος και μένει. Εκεί πρέπει να πάρει τη θέση 3. Πρέπει λοιπόν να εκπαιδευτεί για να πάρει τη θέση 3 ή να πάρει τη θέση 4. Ο γιος μου γεννήθηκε σαν τώρα, ήταν Νοέμβριος, οπότε ήταν και λίγο κρύο και λίγο ήθελα να τον προστατεύσω από μικρόβια, οπότε τον είχα σε μία απόσταση, το Φώντα. Ο Φώντας
αντέδρασε λιγάκι. Δηλαδή, όχι άσχημα, αλλά απλώς τον έβλεπες ότι ήταν εξής. Στενοχωριότανε. Χαλάσανε και οι ισορροπίες. Ναι, ανήσυχος. Σιγά-σιγά όμως, όταν έγινε 3 μηνών ο γιος μου και πλέον άρχισε να μπαίνει με τα μικρόβια, ας πούμε, να κάθεται κάτω. Δεν του αποστηρώνεις πια τον μπιμπερό του, ας πούμε. Mm. Έτσι, όταν δεν αποστηρώνεις τον μπιμπερό και μπορεί να βάλεις στο στόμα του κάτι οτιδήποτε, μπορεί να έρχεται σε επαφή με οτιδήποτε. Τότε άρχισε και τους έφερνα σε επαφή, με αποτέλεσμα ο Φόντας να προτιμάει το γιο μου από τη μένα. Έπαιζε, φαντάζομαι, καλύτερα. Έπαιζε καλύτερα, έχουν μια πάρα πολύ καλή σχέση. Τον φυλάει, αυτός εδώ τον γλύφει συνέχεια, κάθεται εκεί πέρα και τον γλύφει. Παίζουνε. Φαντάζομαι ότι ο γιος μου τον αντιλαμβάνεται σαν ένα ζωντανό παιχνίδι. Και τον πιάνει, του πιάνει τα αυτιά, του τα τραβάει, του τραβάει το δέρμα και κάθεται ο καημένος. Κάνει καμιά φορά ένα αλλά κάθεται. Δεν έχεις νιώσει ποτέ ότι μπορεί να του κάνει κάτι? Κοίταξε, ζώο είναι. Γιατί αν ένα παιδάκι δεν καταλαβαίνει. Και μπορεί, ας πούμε, πολύ εύκολα στο παιχνίδι να τον γρατζουνίσει. Mm. Νομίζω ότι οι γονείς δεν έχουν να φοβηθούν τίποτα παρά μόνο, αλλά πρέπει να είναι παρόντες. Mm. Νομίζω ότι στο παιχνίδι με το ζώο πρέπει να είναι παρόντες. Γιατί τα ζώα είναι ζώα, δεν είναι άνθρωποι. Δεν τους. Βλέπουμε και πλάνα πολύ όμορφα από άλλα παιδιά. Ναι. Σκυλάκια που παίζουν με παιδάκια. Δεν έχουν κανένα φόβο, ας πούμε, τα μικρόβια, γιατί τα σκυλιά δεν έχουν πρόβλημα αν τα έχεις περιποιημένα, αν τα έχεις εμβολιασμένα. Και βέβαια να τους έχεις δώσει το αντιπαρασιτικό τους. Δηλαδή, αν έχει φάει το αντιπαρασιτικό το οποίο το δίνεις κάθε 3 μήνες, μπορεί να τον γλύφει και να μην έχει κανένα εμβόλια από παρασίτωση. Ναι, δηλαδή αυτό το. Υπάρχουν χάπια τη. Χάπια είναι για τα ενδοπαράσιτα και αμπούλες για τα εξωπαράσιτα ναι, κτλ. Αυτό πρέπει να συμβουλευτείς τον κτηνίατρό σου και τον παιδίατρο. Αλλά ο παιδίατρος πολλές φορές είναι λίγο υπερβολικός. Ανήκει λίγο στην άλλη κατηγορία. Ναι. Εγώ, πώς να σου πω, τους έχω δει. Έχω δει, ας πούμε, το Φόντα να κοιμάται μαζί με τον μικρό. Δηλαδή το έχει μπει στο κρεβάτι του και έχει. Κοίτα εδώ. Ναι, και έχει κοιμηθεί μέσα και τον ψάχνω και δεν τον βρίσκω. Και έχει κάτσει εκεί. Δεν είναι κιόλας ότι τα παιδιά που μεγαλώνουν με κατοικίδια, δηλαδή δεν ξέρω αν είναι 100% πραγματικότητα, δημιουργούν εκτός από το ψυχολογικό κομμάτι που τους προσφέρει σίγουρα πολλά, δημιουργούν και αντισώματα περισσότερα. Δεν ξέρω. Στο ψυχολογικό κομμάτι νομίζω ότι είναι καλύτερα. Γιατί ξέρουν ότι υπάρχει ένα πράγμα το οποίο είναι ευαίσθητο και πρέπει λίγο να το προσέξεις, να του δίνεις σημασία. Φαντάζομαι. Αλλά τέλος πάντων ο Φόντας είναι μια χαρά με αυτόν. Είναι πολύ σημαντικό. Και το βλέπω, δηλαδή, ναι. Απλά θέλω να πω ότι δεν πρέπει να είμαστε υπερβολικοί. Δεν θα αφήνω ποτέ το σκύλο μου μόνο του με το παιδί. Αυτό είναι ένα μεγάλο. Ποτέ. Θα πρέπει, όπως ας πούμε το προσέχεις όταν παίζεις με τα παιχνίδια του και κοιτάς, μην πάει στις μπρίζες, μην πέσει κάτω και τον προσέχεις και τον έχεις στο μάτι σου, έτσι πρέπει να τον έχεις όταν έχεις και το σκύλο. Είναι σαν να είναι ένα ζωντανό παιχνίδι. Ειδικά αν ο σκύλος είναι και από τις λεγόμενες δυναμικές ράτσες, δηλαδή είναι μεγαλός όμως και μπορεί να ναι, κάνει ζημιά. Έχω την αίσθηση ότι καταλαβαίνουν ότι είναι ευαίσθητα τα μωρά. Mm. Δηλαδή έχω αυτή την αίσθηση. Και εγώ έτσι νομίζω. Δεν τον είδα ποτέ άτσαλο. Ήταν πάντοτε πολύ καλός. Αυτός είναι ο Φόντας. Αυτός είναι ο Φόντας. Πάντως τον παίρνεις μαζί σου, γενικά το έχω δει, τον φέρνεις και εδώ πέρα. Ναι, τον φέρνω εδώ στη δουλειά καμιά φορά. Αλλά σου λέω, επειδή είναι πολύ διεκδικητικός και θέλει να είναι κοντά μου, καμιά φορά μπορεί να μας ενοχλήσει. Αλλά στις διακοπές τον παίρνω μαζί, στη θάλασσα τον παίρνω μαζί. Έχουμε πάει ταξίδια. Έχουμε πάει στη Γαλλία. Στη Γαλλία ήταν πολύ όμορφα. Οπότε έχει πάει και. Έχει πάει. Προήλθε από το εξωτερικό και ξαναταξιδεύει στο εξωτερικό. Όχι, ξέρεις γιατί το λέω ότι ήταν πολύ όμορφα στη Γαλλία? Διότι αισθάνθηκα ότι εδώ πάντα αισθάνομαι μία ενοχή όταν τον έχω κάπου. Στη Γαλλία δεν αισθάνθηκα καμία ενοχή. Το σκυλί ήταν στα εστιατόρια, στο μετρό, στα λεωφορεία, στα πάρκα. Ήταν παντού. Έχουν άλλη αντιμετώπιση. Ήταν παντού το σκυλί. Στα ζώα, στο εξωτερικό. Δεν είχαν κανένα πρόβλημα. Είναι ήσυχο βέβαια σκύλι, αλλά δεν είχαν ποτέ κανένα πρόβλημα. Αυτό που δεν επιτρέπεται νομίζω στο εξωτερικό και που το είχα δει ήταν στις παιδικές χαρές. Εντάξει, είναι και λογικό. Λογικό είναι γιατί τώρα ένα σκυλί στην παιδική χαρά δεν ξέρει πώς μπορεί να αρπάξει κανένα παιδάκι. Ξέρεις, πάνω στο θυμό του υπάρχει ένα παιδί που δεν το ξέρουν. Πρέπει να το προστατεύει δηλαδή λιγάκι, να είσαι από κοντά. Ή μπορεί να λερώσει για να πάει το παιδί να τα μαζέψει. Δηλαδή
πρέπει να προσέξεις πολύ. Και γι' αυτό το λόγος της παιδικής χαρές δεν επιτρέπεται. Εντάξει, νομίζω ότι είναι και λογικό. Ναι. Πάντως, ο Φώτης μου φαίνεσαι πολύ ήρεμος άνθρωπος. Έχει καταφέρει ποτέ να σε εκνευρίσει? Ναι. Όταν είναι μέσα στην τζαντίλα και όταν τον βλέπεις στο μάτι του ότι δεν γουστάρει καθόλου τώρα και θα σου τη φέρει, βλέπεις εδώ δύο νεύρα να πετιούνται. Πετάει δύο νεύρα εδώ, ένα εδώ και ένα από εδώ. Και τον βλέπεις ότι έχει σκάσει τώρα και θα στην κάνει. Και έχει πάρει, έχει πετάξει το νερό του, έχει κάνει φασαρία. Δηλαδή, πώς να σου πω, είναι... εκεί τον με νευριάζει. Πολύ. Δεν μάλλον ποτέ. Φαντάζομαι, ναι. Ναι, το μαλώνω. Αλλά ναι. Ναι, όταν το μαλώνω, καταλαβαίνει. Πάει και χώνεται κάτω από τους καναπέδες. Τι έκανες εκεί, κατευθείαν. Θέλω να δω όταν μεγαλώσει ο γιος μου και γίνει, ας πούμε, 3 ετών, την εντολή του. Θα την ακούει. Θα μας πει εκπαιδεύτρια αργότερα. Θα μας πει, μακάρι. Εδώ την έχουμε, μπορείς να τη ρωτήσεις. Α, ωραία, χαίρομαι. Λοιπόν, Φώτη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ εγώ. Και τη χαρά που μας έδωσες να και έχεις. Εύχομαι και θέλω να σας στείλω τους αγωνιστικούς μου χαιρετισμούς σε όλους τους ανθρώπους οι οποίοι δουλεύουν σε αποστολές για αδέσποτα. Μου στέλνουν πάρα πολλά μηνύματα για να βοηθήσω για χώρους που φιλοξενούν αδέσποτα. Ξέρω, είναι πάρα πολύ δύσκολη δουλειά. Και ό,τι μπορούμε κάνουμε. Δεν μπορώ να κάνω όλες τις κλήσεις που θέλουν να ανταποκριθώ, αλλά νομίζω ότι ό,τι μπορέσουμε να κάνουμε. Είναι πολύ δύσκολο. Γιατί έρχεσαι και συναισθηματικά αντιμέτωπος με κάτι πάρα πολύ άσχημο. Οπότε θέλει πολύ δουλειά. Και βέβαια να πούμε ότι πρέπει να στηρώνονται όλα τα ζώα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Είτε είναι ράτσας, είτε δεν είναι ράτσες. Είναι πολύ σημαντικό. Πρέπει να στηρώνονται, γιατί τα ζώα δεν... Όταν ένα ζώο κάνει... Ο Φώτας έκανε 4 ζώα στο ζευγάρωμά του. Ξέραμε πάρα πολύ καλά από πριν πού θα δοθούν. Ήταν άνθρωποι που ξέραμε πολύ καλά και γι' αυτό το κάναμε. Και αμέσως μετά στηρώθηκε. Δεν μπορείς. Κάνεις 4-5 ζώα, μετά χάνεις το λογαριασμό, πετιούνται. Δηλαδή γίνεται χαμός. Και τόσα κουταβάκια μετά ψάχνουν σπίτι και όχι μόνο για μεγαλύτερη ηλικία. Ναι. Να πούμε ότι στην προηγούμενη εκπομπή δείξαμε 7 κουταβάκια που έχουμε εδώ στη Βιλτανιώτη. Τα είδα, τα ξέρω. Ναι. Να πούμε ότι τα 4 από αυτά βρήκαν σπίτι και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ανταπόκριση. Λοιπόν, πριν σας αποχαιρετήσω, να δούμε ένα βίντεο. Βεβαίως. Με μικρά Greyhound, να θυμηθείς πώς ήταν ο Φώτας. Ναι. Δες. Oh no. Oh, yeah. Why are you eating my shoe, dude? It's delicious. Oh. Uber fierce babies. Come eat the snake again. That was awesome. Oh, neck snap. That's right. You fierce little predator. Oh, oh, fierce. Meanwhile, down at my shoe, I'm being bitten again. Pan, don't eat that. Hello, Pan. Hello, Pan. Ooh. Oh, no. Oh, yeah. Why are you eating my shoe, dude? It's delicious. Oh. Uber sandwich. Πραγματικά αξιαγάπητα τα κουταβάκια που είδαμε. Όσοι έχετε κουταβάκια και αναρωτιέστε πώς μπορείτε να τα εκπαιδεύσετε. Εντάξει, όσο είναι μικρά, έχουν το μυαλό στο παιχνίδι και στο φαγητό και στον ύπνο. Έχουμε μαζί μας στο στούντιο την Μαριλένα Σαρίδη, εκπαιδεύτρια σκύλων. Βεβαίως. Έτσι, για να συζητήσουμε κυρίως για το τι κάνουμε όταν παίρνουμε ένα μικρό κουταβάκι σπίτι. Mm-hmm.
και τι πρέπει να του μάθουμε. Τι κάνουμε λοιπόν όταν επιλέγουμε. Καταρχάς, πες μου πώς επιλέγουμε. Αυτό ήθελα να πω. Την πρώτα να πούμε. Πες μου πώς επιλέγουμε ένα κουτάβι. Το κατάλληλο κουτάβι, την κατάλληλη φυλή ή τέλος πάντων αν δεν είναι ράτσας, πώς μπορούμε να καταλάβουμε. Καταρχήν, αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι προσπαθώ και παροτρύνω όλο τον κόσμο να μην επιλέγει το σκύλο βάση ράτσας, αλλά βάση φάτσας. Πέρα από αυτό, ξέρω ότι θα συμφωνήσεις. Ναι. Πέρα από αυτό, όμως, αν κάποιος επιμένει και θέλει να πάρει ένα σκυλί το οποίο είναι ράτσας, θα ήθελα πρώτα απ' όλα να μην κοιτάξει μόνο την ομορφιά, δηλαδή τα εξωτερικά γνωρίσματα του σκυλιού. Θέλω πρώτα να ερευνήσει καλά τη ράτσα. Δηλαδή, τι γνωρίσματα έχει η συγκεκριμένη ράτσα που θέλει. Διότι σε όλους αρέσει ένα ωραίο, χνουδωτό, άσπρο, ακίτα. Όμως τα ακίτα είναι σκυλιά τα οποία θέλουν έμπειρους ιδιοκτητές. Κάποιος ο οποίος δεν έχει πολύ χρόνο στη ζωή του, δεν έχει πολύ εμπειρία από σκυλιά, δεν μπορεί να πάρει ένα τέτοιο σκυλί. Από εκεί και πέρα θα πρέπει να κοιτάξουμε ότι το σκυλί που επιλέγουμε θα ταιριάζει στον τρόπο ζωής μας. Δηλαδή ένας άνθρωπος ο οποίος είναι δυσκίνητος ή είναι μεγαλύτερης ηλικίας, ας μην διαλέξει ένα σκυλί το οποίο έχει μεγάλες ενεργειακές ανάγκες, δηλαδή θα θέλει πολλές βόλτες. Αυτό. Από εκεί και πέρα, όλες οι ράτσες είναι καλές, όλες οι ράτσες εκπαιδεύονται. Απλά να προσέξουμε αυτά τα συγκεκριμένα θέματα στην κάθε ράτσα. Ενεργειακές ανάγκες, απαιτήσεις, πόσο δύσκολη η ράτσα είναι. Αυτό κυρίως. Βλέπουμε και φωτογραφία σου με σκυλάκια που έχεις εκπαιδεύσει. Ναι. Πες μου κάτι όμως. Δεν είναι κανόνας απαραίτητα αυτό που λέμε μεγάλο σκυλί, μεγάλο σε όγκο εννοώ, ναι, μεγάλο σπίτι, μεγάλο μικρό σπίτι. Σκυλί, μικρό σπίτι. Όχι, όχι, όχι. Αυτό προσπαθούμε κιόλας να το προσπαθώ να το προωθήσω και σαν ιδέα. Ήθελα να πω ότι ας πούμε, ένας μολοσσός ταιριάζει τέλεια σε ένα διαμέρισμα. Πολλοίς κόσμος βλέπει ένα μολοσσό ή ακούει το μολοσσό και θεωρεί ότι είναι ένα τεράστιο σκυλί το οποίο θέλει πάρα πολύ μεγάλο κήπο ή πάρα πολύ γενικότερα μεγάλο χώρο. Καμία σχέση. Το μολοσσός έχει πολύ μικρές ενεργειακές ανάγκες, οπότε μια απλή βόλτα 3-4 τετράγωνα είναι μια χαρά ο σκύλος, οπότε μπορεί να γυρίσει πίσω στο διαμέρισμα σε μια γωνιά και να κοιμηθεί. Δεν ταιριάζεται ότι μεγάλο σκύλος, μεγάλο σπίτι. Mm. Μπορεί, όλα τα σκυλιά ζουν σε διαμέρισμα. Κυτολικό σκύλο ζει σε διαμέρισμα. Όλες οι ράτσες ζουν. Αρκεί να τα σκυλιά που έχουν υψηλές ενεργειακές ανάγκες να τα ασκούμε σωστά πριν επιστρέψουμε στο σπίτι. Mm. Ώστε να μην βγάζουν πολύ την ενέργειά τους μέσα στο σπίτι και μας δημιουργούν προβλήματα. Αυτό είναι αλήθεια. Γιατί το έχω βιώσει και εγώ δηλαδή, την προσωπική μου εμπειρία ότι όταν βγάζεις το σκύλο και έχει ενθουσιασμό, είναι πολύ πιο δύσκολο, ξέρω εγώ, να τον ελέξεις, να τον υπουράσεις, σου τραβάει την αλυσίδα ή στο σπίτι να είναι ανήσυχος. Ναι. Μόλις διέξω και εκτονωθεί και τα λοιπά και γυρίσεις πίσω. Είναι κανόνας αυτό. Ναι. Όσο πιο καλά έχει ασκηθεί ένα σκυλί και όσο περισσότερες βόλτες βγαίνει, τόσο πιο σωστό και ήσυχο θα είναι μέσα στο σπίτι. Είναι κανόνας για όλες τις ράτσες και φάτσες σκύλων. Και είναι πολύ καλό να πηγαίνουμε τα σκυλιά μας βόλτα σε ένα πάρκο. Ναι, έτσι. Ναι. Να έχουν χώρο να τρέχουν, να συναναστρέφονται με άλλα σκυλάκια. Βέβαια, να κοινωνικοποιούνται, εννοείται. Ωραία. Αν έχουμε τη δικηγόρο, θα ήθελα, μια και είπαμε πάρκο, να μιλήσουμε με τη Βάσια Παπαδοπούλου, που είναι δικηγόρος, να μας πει τι ισχύει τελικά με τις πινακίδες που εμφανίζονται παντού, κυρίως στα πάρκα, και απαγορεύουν την είσοδο των σκυλιών εντός. Βάσια, μας ακούς? Καλησπέρα, Θεοδωρή. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα. Σχετικά με τις πινακίδες, καταρχάς. Φτάνουμε λοιπόν στο πάρκο δεμένο με δεμένο το σκύλο μας. Θα πούμε και για τον περίπατο του σκύλου. Βλέπουμε την πινακίδα, απαγορεύονται τα σκυλιά. Βλέπουμε και εμείς ζωόφιλους να μας δείχνουν την πινακίδα, σύνηθες. Λοιπόν, τους απαντάμε ότι στον ισχύοντα νόμο δεν αναφέρεται πουθενά ότι απαγορεύεται η βόλτα σκύλου στα πάρκα. Η όποια απαγορευτική πινακίδα είναι παράνομη. Είτε έχει τεθεί από ιδιώτη, είτε έχει τεθεί από τον Δήμο, καθώς καμία απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου δεν είναι πάνω από τον ισχύοντα νόμο. Συνεπώς, μπαίνουμε με το σκύλο μας δεμένο, το τονίζω αυτό, σε οποιοδήποτε πάρκο, με εξαίρεση τις παιδικές χαρές που έχουν ένα ειδικό καθεστώς, ακόμη και ηλικιακά δηλαδή για τα παιδιά, και δείχνουμε μία κατανόηση. Αλλά, εκτός από τα δικαιώματα που μας δίνει ο νόμος, σχετικά με τον περίπατο του σκύλου, μας δίνει και υποχρεώσεις, μεταξύ των οποίων είναι ότι οφείλουμε κατά τον περίπατο του σκύλου να καθαρίζουμε το περιβάλλον από τα περιπτώματά του. Να μην τα ξεχνάμε και αυτά. Μέσα κουλίτσα, σκουπίτσα, γάντι, ό,τι θέλει ο καθένας.
εκτός αν μιλάμε για σκύλο βοήθειας, τυφλών. Και η μη τήρηση επιφέρει πρόστιμο, 100 ευρώ. Συμπερασματικά δηλαδή για να αποφεύγουμε τους σκυλοκαυγάδες σε δημόσιους χώρους, είτε με άλλους σκύλους, είτε με περιλικούς, μπορούμε να μπαίνουμε σε όλα τα πάρκα, να έχουμε το σκύλο μας δεμένο κοντά μας και να μαζεύουμε τα περιπτώματά του. Για φήμωτρο προβλέπετε κάτι? Ορίστε. Γιατί έχω ακούσει και αυτό, ότι πρέπει να βάζεις φήμωτρο στο σκύλο αν είσαι σε δημόσιους χώρους. Όχι, όχι. Σε δημόσιους χώρους τίθονται οι προϋποθέσεις ότι ο σκύλος πρέπει να είναι δεμένος, να γίνεται η βόλτα του σκύλου πάντα με συνοδό, ο σκύλος να είναι δεμένος και να περπατά σε κοντινή απόσταση με εμάς, να έχει δηλαδή ένα σταθερό λουράκι και όχι φλέξη, όχι δηλαδή αυτά που επιμηκύνονται και μαζεύονται, ώστε να έχουμε τον έλεγχο του ζώου από τυχόν ατυχήματα, μην μας φύγει, μην πλησιάσει άλλο σκύλο. Επίσης, υπάρχει ο περιορισμός. Κάθε φορά που εξέρχεται ο σκύλος από ιδιωτικό χώρο σε δημόσιο, σε κοινόχρηστο, από την αυλή μας σε ένα πάρκο, από το αυτοκίνητό μας σε ένα πάρκο, να είναι δεμένος. Για φήμωτρο, διότι δεν υπάρχει καμία τέτοια υποχρέωση, ακόμα και μέσα στα μέσα μαζικής μεταφοράς, που λέει ότι τα σκυλιά πρέπει να μεταφέρονται σε ένα κλουβί. Τίποτα άλλο. Μόνο σε εκθέσεις, σε εκθέσεις ζώων. Και αυτό μόνο όταν το ζώο έχει εκδηλώσει κάποια επιθετική συμπεριφορά χωρίς αιτία. Μόνο σε διοργανώσεις εκθέσεων. Ουθενά άλλου. Άρα αν θέλουμε να πάμε το σκύλο μας βόλτα στο πάρκο και δούμε πινακίδα που απαγορεύει τα σκυλιά, εφόσον μπαίνουμε πληρούμε... κανονικότατα μέσα, κανονικά, δεν μπορεί κανείς να μας το απαγορεύσει απολύτως σε οποιοδήποτε κοινόχρηστο χώρο. Όχι μόνο στο πάρκο, ακόμα και στην παραλία. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα, αλλά ακόμη και εκεί. Δεν λέω για θάλασσα, μιλώ για παραλία. Σε οποιοδήποτε κοινόχρηστο χώρο μπορούμε να πάμε με το σκύλο μας, αρκεί να τηρούνται και οι υποχρεώσεις που έχουμε εμείς, δεμένος, να μαζεύουμε τις ακαθαρσίες τους, τις ακαθαρσίες του, και να είναι κοντά μας, να είναι κοντά δηλαδή στο κάτωχό του. Αυτό. Ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά και θα τα πούμε την άλλη φορά με ακόμα πιο χρήσιμες πληροφορίες. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Γεια σας. Μαριλένα, νομίζω ήταν διαφωτιστικό, έτσι. Πάρα πολύ, γιατί το θέμα με τις πινακίδες στα πάρκα συνέχεια το ακούμε και το συναντούμε. Και υπάρχει πολύ μεγάλη σύγχυση γι' αυτό. Οπότε ήταν πολύ χρήσιμο αυτό που ακούστηκε. Πολλοί κόσμοι νομίζουν ότι όντως απαγορεύεται από τον νόμο. Γιατί ο κόσμος δεν μπορεί να γνωρίζει τον νόμο. Όχι, εγώ που έχω τυπώσει τους νόμους και άνοιξα να τους διαβάσω, δεν μπορείς να. Δεν είναι απαραίτητο ότι θα καταλάβεις πάντα τι. Όχι. Και είναι πολύ δύσκολο για έναν άνθρωπο να μπει, να ψάξει, να ανοίξει και να διαβάσει όλο τον νόμο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Οπότε είναι πολύ χρήσιμο να τονίζουμε κάποια σημεία που δεν τα γνωρίζει ο κόσμος. Πάμε όμως πίσω στα δικά μας τώρα. Ναι. Έτσι. Παίρνουμε ένα κουταβάκι σπίτι. Έχουμε αποφασίσει λοιπόν, ας ελπίσουμε, έχουμε κάνει καλή επιλογή για το ποια φυλή μας ταιριάζει και το φέρνουμε στο σπίτι. Σε ποια ηλικία μπορούμε να το πάμε για εκπαίδευση και επί της ουσίας πότε πρέπει να εκπαιδεύεται το κουταβάκι? Αυτό το λέω πολύ συχνά. Η εκπαίδευση του σκύλου, γενικά, όχι απλά ότι το πάμε κάπου για εκπαίδευση, η εκπαίδευση του σκύλου μας ξεκινάει από την πρώτη μέρα που θα έρθει στο σπίτι. Βέβαια, τι εννοώ εκπαίδευση? Δηλαδή, θα ξεκινήσουμε να αρχίσουμε να του μαθαίνουμε τα βασικά. Πού θα τρώει, πού θα κοιμάται, πού θα κάνει τις ανάγκες του, γιατί όταν είναι μικρό στην αρχή και πριν τελειώσει τα εμβόλια του, δεν μπορεί να βγει έξω. Οπότε πρέπει να του δείξουμε εμείς ένα χώρο που θα κάνει τις ανάγκες του. Επίσης, μπορούμε να αρχίσουμε να του μαθαίνουμε σιγά-σιγά κάποιες βασικές εντολές, όπως είναι το κάτσε, που είναι μια πάρα πολύ εύκολη εντολή. Από εκεί και πέρα, μόλις δώσει το OK ο κτηνίατρος ότι είναι ασφαλές για το κουτάβι, ώστε να μπορεί να βγαίνει έξω βόλτες, τότε είναι το σημείο που, το οποίο, αν πούμε ότι χρειαζόμαστε να κάνουμε βασική υπακοή, μπορεί να ξεκινήσει. Σιγά-σιγά, με αρκετή υπομονή, γιατί ένα κουτάβι το οποίο είναι 3,5 μηνών δεν είναι εύκολο κατευθείαν να ξεκινήσουμε να του μάθουμε βασικές εντολές, αλλά με υπομονή και σιγά σιγά μπορεί να ξεκινήσει να κάνει βασική υπακοή. Αλλά το πιο σημαντικό που θέλω να συγκρατήσει και ο κόσμος είναι ότι ξεκινάμε να δείχνουμε τα όρια του κουταβιού μέσα στο σπίτι μόλις αυτό έρχεται στο σπίτι. Δεν περιμένουμε δηλαδή να φτάσει 5 μηνών ή 6 μηνών, γιατί μέχρι τότε το κουτάβι θα έχει ξεκινήσει και θα έχει φτιάξει δικούς του κανόνες μέσα στο σπίτι. Και 6 μηνών θα αναγκαστούμε εμείς να πρέπει να τους ανατρέψουμε, το οποίο είναι πιο δύσκολο. Θα έχει αποκτήσει κακές συνήθειες. Ναι, θα έχει αποκτήσει κακές συνήθειες, που είναι πολύ πιο δύσκολο να ανατρέψουμε τις κακές συνήθειες παρά να ξεκινήσουμε μαθαίνοντάς τους σωστές συνήθειες από την αρχή. Μπορούμε να το μαλώσουμε και αν μπορούμε, τώρα μιλάω για ένα κουταβάκι που συνήθως
Θα απογραμμιστεί τη μαμά του, θα το πάρουμε περίπου όταν είναι δύο μηνών. Μπορούμε να το μαλώσουμε και με ποιο τρόπο? Φυσικά και μπορούμε να το μαλώσουμε, αλλά να ξεκαθαρίσω κάτι. Όταν λέω μάλωμα, δεν εννοώ αυτούς τους μεθόδους που έχω ακούσει, του παλαιολιθικούς. Δεν παίρνουμε εφημερίδες, δεν δίνουμε ξυλιά στον ποπό, δεν ουρλιάζουμε στο σκύλο. Διότι οι σκύλοι μας κιόλας ακούνε πολύ πιο δυνατά από ότι εμείς. Οπότε, αν φωνάζουμε εμείς ένα σκύλο, τον ξεκουφαίνουμε. Και περισσότερο τον τρομάζουμε. Βασικά, χαλάμε τη σχέση μας. Αγχώνεται, χαλάμε τη σχέση μας μεταξύ εμάς και του σκύλου μας. Αυτό που θέλω να κάνω σαν ένα μάλωμα είναι. Παραδείγματος χάρη, ένα κουτάβι που το έχουν και συνήθιο αυτό. Αν αρχίσει και μας δαγκώνει ελαφρά, παιχνιδιάρικα τα χέρια, αλλά μας πονάει. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε, ας πούμε, είναι απότομα να του δείξουμε πλήρη αδιαφορία και να σηκωθούμε να φύγουμε. Ή να του πούμε ένα δυνατό και ηχηρό μη. Mm. Από εκεί και πέρα, δηλαδή, μπορούμε να κάνουμε κάποια μικρά πραγματάκια. Πήγα να σου πω, γιατί όταν πάει και δαγκώνει ένα καλώδιο, ας πούμε, δεν πάει να δείξουμε αδιαφορία. Δεν μπορούμε να δείξουμε αδιαφορία εκεί. Όχι. Εκείνη τη στιγμή πρέπει να σηκωθούμε, να πάμε, να πιάσουμε λίγο από το κολάρο το κουτάβι και να του πούμε ένα δυνατό μη, έτσι ώστε, όχι κοφαντικό, αλλά δυνατό μη σταθερό, έτσι ώστε να του δείξουμε ότι αυτό που κάνει δεν επιτρέπεται. Αλλά αυτό το τονίζω. Δεν θέλω ξύλια στον ποπό, γιατί μου το λένε πολύ αυτό. Ξέρω ότι αρκετός κόσμος το κάνει, αλλά χωρίς να θέλει να βάλει δύναμη όταν λέω στην ξύλια στον ποπό. Αλλά δεν υπάρχει λόγος να κάνουμε τέτοια πράγματα. Ένα ηχηρό μη μπορεί να σηματοδοτήσει μια άσχημη συμπεριφορά, την οποία τη θεωρούμε εμείς μη αποδεκτή για το κουτάβι μας. Και είναι αρκετό, θεωρώ. Έχουμε πλάνα να δείξουμε, μας τα δείξουν τώρα τα παιδιά, που είναι ένα αυστραλέζικο. Αυστραλός πειμενικός νομίζω είναι, δεν θυμάμαι πώς ακριβώς λέγεται. Ο οποίος κάνει τρομερά πράγματα, δηλαδή νομίζω ότι είναι και μοντάζ αυτός. Δηλαδή μπορεί να το κάνει αυτό το πράγμα. Μπορεί να το κάνει ένα σκύλος, ναι. Άρα, αν ξεκινήσουμε σωστά από μικρή ηλικία, ίσως κάποια στιγμή. Ίσως κάποια στιγμή φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο. Σε αυτό το επίπεδο. Εντάξει, αυτό νομίζω ότι είναι πρωταθλητής. Η αλήθεια είναι ότι, απλά να πω αυτό, ότι ένα σκυλί μπορεί να μάθει να κάνει πάρα πολλά πράγματα, ειδικά αυτές οι ράτσες. Απλά προφανώς ο κηδεμόνας αυτού του σκυλιού ασχολείται μάλλον όλη μέρα με το σκυλό για να κάνει τέτοια πράγματα. Αυτό πρέπει να τονίσουμε επίσης, ότι αν ένα σκυλί δεν ακούει ή δεν υπακούει ή δεν εκτελεί μια εντολή, προφανώς δεν είναι χαζός ο σκύλος, αλλά πιθανότατα εμείς δεν του δίνουμε να καταλάβει με τον σωστό τρόπο αυτό που θέλουμε να κάνει. Το τι θέλουμε να κάνει, ίσως δεν έχουμε ασχοληθεί τόσο πολύ. Δηλαδή, τα σκυλιά είναι πολύ σημαντικό αυτό. Τα σκυλιά μαθαίνουν τα πάντα, αρκεί να κάνουμε αρκετές επαναλήψεις. Δεν τα μαθαίνουν αμέσως, θέλουν αρκετές επαναλήψεις για να μάθουν κάποια πράγματα. Όσο περισσότερο ασχολούμαστε με το σκύλο μας, τόσο περισσότερα πράγματα θα μαθαίνει και τόσο πιο εύκολη θα είναι και η ζωή μας μαζί του. Συντολές που του δίνουμε, είναι καλό να. Θα μας πεις εσύ βέβαια, να είναι μονολεκτικές. Ναι, προς Θεού. Και συγκεκριμένες. Δεν θέλω, γιατί συγκεκριμένες. Είναι συγκεκριμένες οι εντολές. Συγκεκριμένες. Το λεξιλόγιο μπορεί να μεγαλώσει αναλόγως πόση όρεξη έχει ο κηδεμόνας. Αλλά καλό είναι να βάζουμε. Ναι, εννοώ ότι. Συγγνώμη, σε διακόπτω. Ναι. Αλλά το. Πολλοί λένε κάτσε κάτω. Όχι. Το κάτσε κάτω είναι δύο εντολές. Είναι το κλασικό λάθος. Ναι, το κάτσε είναι το κάθομαι και το κάτω είναι το ξάπλα. Οπότε καλό είναι να ξεχωρίσουμε στα σκυλιά. Να του λέμε, αυτό που ήθελα να πω πριν είναι ότι να βάζουμε πρώτα το όνομα του σκυλιού πριν την εντολή, παράδειγμα Max, και μετά την εντολή την ίδια, κάτσε. Οπότε με το όνομα κιόλας πριν δίνουμε έμφαση στην εντολή και παράλληλα δείχνουμε στο σκύλο ότι μιλάμε σε αυτόν και δεν μιλάμε σε κάποιον γύρω μας, στο περιβάλλον. Οπότε και καλό είναι οι εντολές να είναι μονολεκτικές. Δηλαδή, Max κάτσε, Max κάτω, Max μη. Να βάζουμε το όνομα και να βάζουμε και μετά την εντολή. Δίνει και καλό είναι να απευθυνθούμε και σε έναν επαγγελματία. Ναι. Έτσι, χωρίς να θέλω να κάνω διαφήμιση. Ναι, όχι. Έτσι, γιατί νομίζω ότι αυτό είναι το σωστό. Ναι, εντάξει. Τα πρώτα τα βασίζουμε το κάτσε, ο καθένας μπορεί να το μάθει. Από εκεί και πέρα υπάρχουν άλλα πράγματα τα οποία ναι, θα χρειάζεται ο κόσμος τη βοήθεια ενός ειδικού για να μάθει στο σκυλί του. Μπορούμε να περιορίσουμε το σκυλάκι μας, το κουταβάκι μας. Στο κουτί περιορισμού ή το. Τι. Πώς το λένε, υπάρχουν πολλές λέξεις για το συγκεκριμένο. Ναι, προβληματίστηκα. Είναι λίγο περίεργο. Το box ή κένελ ή κουτί. Ένα κουτάκι τέλος πάντων, ένα σπιτάκι το οποίο κλείνει και με. Ναι, ναι, και κλείνει με για να μην μπορεί να. Πολλοί κόσμοι ακόμα το φοβάται αυτό. Αλλά εγώ αυτό που προτείνω στον κόσμο είναι να το χρησιμοποιήσει, γιατί τα σκυλιά χρειάζονται να έχουν ένα δικό του χώρο μέσα στο σπίτι μας, όπου να το νιώθουν το σπίτι του και να νιώθουν ασφάλεια εκεί μέσα. Εάν δεν του προσφέρουμε αυτό το χώρο, συνήθως αυτό που γίνεται είναι ότι τα σκυλιά οικειοποιούνται όλο το σπίτι μας. Αυτό μερικές φορές μπορεί να έχει δυσάρεστες συνέπειες για μας.
Τα σκυλιά χρειάζονται ένα χώρο να νιώθουν ασφάλεια. Μπορούμε να περιορίσουμε το σκυλί, με σωστό τρόπο βέβαια. Δεν βάζουμε μέσα σε ένα box το σκυλί και το ξεχνάμε για 12 ώρες. Όχι, φυσικά έτσι. Το χρησιμοποιούμε για 6. Για 6. Σε πιο μεγάλη ηλικία μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε, μπορούμε να αφήσουμε το σκύλο μας 6 ώρες. Αλλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι πρέπει προσεκτικά και με. Κυρίως με καθοδήγηση κάποιου ειδικού να χρησιμοποιήσουμε σωστά το box ή το kennel. Και μπορούμε να περιορίσουμε και το σκυλάκι μας, γιατί παράλληλα θα του μάθουμε πώς να μην, μέσα εκεί θα του μάθουμε πώς να μην κάνει ζημιές μέσα στο σπίτι, ότι δεν επιτρέπεται, δεν είναι επιτρεπτό να τρώει έπιπλα, ας πούμε, μέσα στο σπίτι. Και επίσης μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε σαν μια μέθοδο εκμάθησης τουαλέτα του σκύλου μας. Δηλαδή, αντίστοιχα με περιορισμό και κατευθείαν βόλτα έξω. Περιορισμό και βόλτα έξω. Όταν θα μπορέσει να μεγαλώσει, θα μπορέσει να κρατιέται. Οπότε, κατ' εμέ είναι ένα θαυμάσιο εκπαιδευτικό εργαλείο. Απλά να χρησιμοποιηθεί σωστά, όχι. Αν θέλουμε να το τιμωρήσουμε, το βάζουμε εκεί. Δεν θέλω να χρησιμοποιείτε. Καλό είναι το, επειδή θέλουμε να κάνουμε το σκυλί να νιώσει ότι το box είναι το σπίτι του, η φωλιά του. Είναι κάτι καλό. Καλύτερα, ότι είναι κάτι θετικό. Καλύτερα να μην το χρησιμοποιούμε και για τιμωρία. Ας επιλέξουμε ένα άλλο σημείο που θα μπορούμε να κάνουμε κάποιες δεκάλεπτες τιμωρίες στο σκύλο. Συσταγωγικά το τιμωρία, έτσι. Οπότε, με λίγα λόγια, και στο θέμα της τουαλέτας, είναι ένα αποτελεσματικό εργαλείο. Ναι, γιατί ναι. Μπορεί ο σκύλος να κρατηθεί. Ναι. Μόλις πάμε σπίτι, τον βγάζουμε κατευθείαν έξω και συνδυάζει ότι. Έξω. Κάνω την ανάγκη μου έξω. Και συνδυάζει ότι ο χώρος. Ή τουλάχιστον ευχόμαστε πως θα γίνει αυτό. Στην αρχή δεν γίνεται κατευθείαν, θέλει χρόνο. Στην αρχή έχουμε μικρά ατυχηματάκια. Είναι λογικό. Εντάξει, είπαμε και ότι εφόσον κάνει το εμβόλιο του, ο κτηνίατος θα δώσει το OK να βγει. Ναι, ναι, ναι. Ο εκπαιδευτής πότε θα δώσει το OK να βγει έξω. Και πώς θα γίνει αυτό, δηλαδή να του. Να το βγάλουμε στον έξω κόσμο και να δει τι συμβαίνει εκεί έξω με άλλα σκυλιά, ανθρώπους, αυτοκίνητα, θορύβους. Ο εκπαιδευτής θα συμφωνήσει με τον κτηνίατρο, διότι ο εκπαιδευτής θέλει το σκυλί να βγει το γρηγορότερο δυνατό από το σπίτι. Είναι πολύ σημαντικό με το που δοθεί το OK από τον κτηνίατρο το σκυλί να βγει έξω, να αρχίσει να κοινωνικοποιείται. Είναι πολύ κρίσιμο και πολύ μικρή η περίοδος ή παράθυρο, όπως το λέμε, κοινωνικοποίησης του σκυλού. Μέχρι 6 μηνών το σκυλί πρέπει απαραίτητος να έχει γνωρίσει όσο το δυνατόν περισσότερα πράγματα από τον, από τον έξω κόσμο, να το πω έτσι. Δηλαδή, θέλουμε ο κηδεμόνας του σκυλιού να πάρει το σκυλί, να πάει έξω, να το περπατήσει, να το πάει βόλτα σε πάρα πολλά διαφορετικά μέρη, ώστε το σκυλί να μυρίσει όσο το δυνατόν περισσότερα ερεθίσματα, να δει άλλα σκυλιά, να γνωρίζει τι είναι το λεωφορείο, μην περνάει δίπλα του και φοβάται, να γνωρίζει τα πάρκα, μωρά, καρότσια, ό,τι ερέθισμα υπάρχει στον έξω κόσμο, θέλουμε ο σκύλος να το γνωρίζει, έτσι ώστε να αποφύγουμε καταστάσεις όπου ο σκύλος μεγαλώνει και γίνεται φοβικός, να το πούμε έτσι. Δηλαδή, βλέπει, ας πούμε, ένα μηχανάκι να περνάει δίπλα του και ο σκύλος φοβάται, επειδή το έχω συναντήσει, γι' αυτό το λέω. Οπότε είναι πολύ σημαντικό πολλές αλλά ασφαλείς βόλτες με το σκύλο μας έξω όσο το δυνατόν πιο πολύ μπορούμε. Αλλά να τονίσω το θέμα της ασφάλειας. Δηλαδή, ναι, κοινωνικοποιούμε το σκύλο, αλλά παράλληλα προσέχουμε πολύ ώστε ο σκύλος μας. Γελάω γιατί βλέπω τα πλάνα. Ναι, που λέει θέμα ασφάλειας. Εδώ κάποιος έχει εκπαιδεύσει το σκύλο ότι με πονηρό σκοπό προφανώς. Μάλλον για να σπάσει πλάκα με τον κόσμο. Εδώ είναι αυτό που λέω ότι οι σκύλοι μαθαίνουν τα πάντα. Ναι, μπορεί να μάθει τα πάντα αρκεί να έχετε την υπομονή να το διδάξετε. Και προφανώς ο κύριος αυτός είχε. Μάλλον η κυρία, τον ενδιαφέρει πολύ μεγάλη υπομονή, να ξέρει να τα κάνει αυτά, ναι. Πάντως, πόσο εύκολο είναι, δηλαδή παίρνουμε το σκυλί μας, το πάμε στο πάρκο, έτσι, του δείχνουμε τον έξω κόσμο, μπορούμε να το βάλουμε να παίξει με μεγαλύτερα σκυλάκια. Μπορούμε να το βάλουμε να παίξει. Καταρχήν, δεν μπορούμε να το πιέσουμε να παίξει. Δηλαδή, αν ένα σκυλάκι εξ αρχής δεν θα νιώσει άνετα με ένα άλλο μεγαλόσωμο σκύλο, μόλις προχωρήσει λίγο, κοινωνικοποιηθεί, μετά από λίγο θα συνηθίσει λίγο τα άλλα σκυλιά. Αυτό που προτείνω πάντα να κάνουμε είναι καταρχήν ρωτάμε τον άλλον κηδεμόνα του σκύλου, είναι OK ο σκύλος σας για να μυριστεί με το δικό μου. Αφού μας δώσει το OK ότι είναι φιλικό και κοινωνικοποιημένος, τότε προχωράμε, πλησιάζουμε το κουταβάκι μας με τον άλλο σκύλο, τα αφήνουμε μόνα τους να μυριστούν. Ελέγχουμε βέβαια ότι και η γλώσσα του σώματος του άλλου σκυλιού είναι χαλαρή, είναι φιλική, δεν βλέπουμε κάποια σημάδια περίεργα. Ναι, αν τη γνωρίζουμε. Λέω το πολύ απλά. Δηλαδή, η εμφάνιση ενός χαλαρού σκύλου που έχει παιχνιδιάρικη διάθεση, νομίζω ότι όλος ο κόσμος μπορεί να την αναγνωρίσει, έτσι.
Οπότε βλέπουμε το σκύλο μας και εξάλλου έχουμε ρωτήσει και τον κηδεμόνα ότι είναι φιλικός ο σκύλος. Τα αφήνουμε λίγο να παίξουν, να μυριστούν αρχικά και αν θέλουν μετά λίγο να παίξουν, έχουν αυτά τους κώδικες τους, φαίνεται όταν αρχίζει το παιχνίδι, τα αφήνουμε να παίξουν. Βέβαια πάντα υπό την υποπτήρα μας, έτσι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ένα κουτάβι στην κρίσιμη ηλικία, περίοδο μάλλον της κοινωνικοποίησης, δεν πρέπει να δαγκωθεί από ένα άλλο σκύλο. Και αυτό γιατί. Γιατί αν ένα κουτάβι έχει μια άσχημη, μια αρνητική εμπειρία με ένα άλλο σκυλί σε αυτή την κρίσιμη περίοδο, μπορεί αυτή η εμπειρία να τον σημαδέψει για το υπόλοιπο της ζωής του και να κουβαλάει μέσα του μια μικρή επιφυλακτικότητα προς τα άλλα σκυλιά. Οπότε πάντα, ειδικά όταν είναι κουτάβι το σκυλί μας, προσέχουμε να μυρίζεται και να κοινωνικοποιείται με ασφαλή τρόπο με άλλα σκυλιά. Όχι ανεξέλεγκτα, όχι εμείς να είμαστε κάπου αλλού και να μην ξέρουμε πού είναι τα σκυλιά και να παίζουν. Πάντα έχουμε το νου μας. Και αν δούμε κάτι ύποπτο ή περίεργο ή να αγριεύει λίγο το παιχνίδι τους, επεμβαίνουμε και φροντίζουμε για την ασφάλεια του κουταβιού μας. Ακριβώς αυτό ήθελα να σου πω τώρα. Ότι έχω την αίσθηση όμως ότι πολλοί αντιδρούν με πανικό σε αυτό. Με φωνές και κάνουν χειρότερα τα πράγματα. Ναι, ή τρομάζουν το σκύλο, ο οποίος δεν έχει τρομάξει επί της ουσίας από ένα αγρίεμα ή μια διόρθωση που το είχε επιφέρει ο άλλος σκύλος. Δεν θέλει πανικό. Βέβαια, αυτό το λέω, αλλά ξέρω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είναι δύσκολο. Σε περιπτώσεις δηλαδή, που τσακώνονται δύο σκυλιά, είναι πάρα πολύ δύσκολη η κατάσταση. Είναι πολύ δύσκολο να ελέγξεις τον εαυτό σου, να είσαι ψύχρεμος. Πάντα τρέχεις για να σώσεις την κατάσταση. Το θέμα είναι ότι προσπαθούμε. Γι' αυτό τονίζω τόσο πολύ το θέμα της ασφάλειας. Προσπαθούμε να δούμε τα μηνύματα πριν ξεσπάσει το κακό. Δηλαδή να δούμε ότι τα σκυλιά είναι καλά μεταξύ τους, δεν υπάρχει κάποιο θέμα. Πολλές φορές κιόλας βέβαια ένα αθώο μάλωμα ενός σκυλιού προς ένα άλλο δεν είναι τόσο κακό. Δηλαδή, μερικές φορές, για παράδειγμα, τα θηλυκά σκυλιά τείνουν να βάζουν σε εισαγωγικά στη θέση τους τα αρσενικά σκυλιά όταν λίγο παρεκτρέπονται. Αυτό δεν είναι τίποτα κακό. Mm. Αλλά όταν δούμε ύποπτες κινήσεις, αρκετό γρύλισμα, καλό είναι να επεμβαίνουμε και να παίρνουμε κοντά μας το κουτάβι. Mm. Πες μου κάτι, βάζουμε περιλέμιο ή είναι προτιμότερο το στιθόλυρο? Έτσι το λένε. Στιθόλουρο λέγεται. Αυτό που μπαίνει γιατί στο σώμα. Υπάρχει μια φημολογία, δεν ξέρω αν αληθεύει, ότι. Εντάξει, το σφίχτη το συζητάω, δεν νομίζω πως είναι. Πρέπει, δεν ξέρω τι γνώμη έχεις εσύ. Ο σφίχτης εννοείς την αλυσίδα. Η αλυσίδα που τη βάζουμε και σφίγγει το λαιμό. Ναι, όχι. Αυτό δεν θα το πρότεινα γενικότερο. Χρησιμοποιείται μόνο όταν υπάρχει συγκεκριμένος λόγος και σε συγκεκριμένα σκυλιά. Αυτό που θα πρότεινα στους κηδεμόνες καταρχήν και θέλω να τονίσω είναι ότι καλό είναι όλα τα σκυλιά να φοράνε ένα περιλέμιο. Αυτό δεν είναι μόνο για τη βόλτα και μέσα στο σπίτι καλό είναι να φοράνε ένα περιλέμιο. Γιατί πάνω σε αυτό θα ήθελα πάρα πολύ να κρεμιέται μια ταυτότητα όπου θα είναι χαραγμένο το όνομα του σκυλιού και από πίσω ένα κινητό επικοινωνίας κάποιου μέλους της οικογένειας που έχουν το σκύλο. Και αυτό γιατί είναι το πρώτο μέσο όπου μπορούμε μέσω της ταυτότητας να εντοπίσουμε και να ξανασμίξουμε, να το πω έτσι, με το σκύλο μας σε περίπτωση που χαθεί. Πέρα από το μικροτσίπ, το οποίο είναι υποχρεωτικό πλέον από τον νόμο, καλό είναι να φοράει και μια ταυτότητα, γιατί αν μη τι άλλο, αν δεις ένα σκύλο στον δρόμο που τρέχει με ένα περιλέμιο και κάποιος τον κρατήσει, θα μπορείς να κοιτάξεις το κινητό, να πάρει ένα τηλέφωνο και να πει: Βρήκα αυτό το σκύλο. Και ναι, προφανώς δεν είναι εύκολο να διαβάσει το μικροτσίπ, ή δεν είναι σίγουρο θα τον πάει στο κτηνίατρο. Γιατί μπορεί να είναι Κυριακή και ο κτηνίατρος να είναι κλειστός. Υπάρχουν χίλιοι ιδιολόγοι. Καλό είναι για, σαν ένα δεύτερο μέτρο μάλλον ασφάλειας να φοράει ένα περιλέμιο με ταυτότητα. Τώρα, όσον αφορά τη βόλτα, ένα σκύλος μπορεί να βγει με βόλτα είτε με το περιλέμιο είτε με το στουθόλουρο. Το μόνο που λέω, το μόνο μόνο που συστήνω είναι ότι αν ένα σκύλος τραβάει και έχει αρκετή δύναμη, εάν του φορέσουμε ένα στουθόλουρο, όπως είναι φυσικό, παίρνουμε όλη τη δύναμη από το θώρακα του σκυλιού. Τον παίρνουμε και όλη αυτή η δύναμη έρχεται στον ώμο μας, από το χέρι που κρατάμε το σκύλο. Οπότε, αν ένα σκύλο τραβάει και του φορέσουμε στιθόλουρο, αρκετές φορές βλέπουμε ότι το τράβημα δυναμώνει, χειροτερεύει. Εάν υπάρχει μια τέτοια περίπτωση σε κάποιους ανθρώπους που τα σκυλιά τους τραβάνε, τότε καλό είναι να απευθυνθούμε σε ένα ειδικό, ο οποίος θα μας καθοδηγήσει πώς πρέπει να βγάζουμε το σκύλο μας βόλτα, τι πρέπει να κάνουμε, τι λουρί να του βάλουμε. Αλλά γενικώς μπορούμε να φοράμε και είτε στιθόλουρο είτε περιλέμιο. Δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Εγώ το ρωτώ αυτό την άποψη ότι λένε πως αν βάζεις το λουρί και διορθώσεις το σκύλο ή τραβήξει, ο σκύλος τραβάει, μπορεί να πάθεις ζημιά, ας πούμε, επειδή εφαρμόζει εκεί. Ενώ με το στιθόλουρο, επειδή δεν εφαρμόζει το λαιμό, μπορεί να, να είναι πιο ασφαλές. Σε μια τέτοια περίπτωση, η αλήθεια είναι ότι ισχύει ότι αν ο σκύλος τραβάει και τον μας τραβάει και πιέζεται από το περιλέμιό του, μπορεί, σε κάποιες περιπτώσεις βέβαια αυτό αφορά περισσότερο τις αλυσίδες, μπορεί να τραυματιστεί η τραχεία του.
Οπότε, αν ο σκύλος μας τραβάει, ας του βάλουμε στη θόλουρο. Όμως, εάν τραβάει, του βάλουμε στη θόλουρο και αρχίζει και τραβάει περισσότερο, τότε πρέπει να απευθυνθούμε σε έναν ειδικό, ο οποίος θα μας βοηθήσει μέσω της βασικής υπακοής, που είναι η πρώτη εκπαίδευση που κάνει ένα σκύλος, ώστε να μας καθοδηγήσει για το πώς θα μάθει ο σκύλος μας να περπατάει χωρίς να τραβάει. Που είναι ένα ζήτημα το οποίο καίει πολύ κόσμο. Η αλήθεια είναι. Αν έχουμε παιδιά σπίτι, δεν το είπαμε αυτό. Τι κάνουμε? Ναι, αν έχουμε παιδιά σπίτι. Πρώτα απ' όλα, δεν θα αναφερθώ όσον αφορά το σκυλί, δεν ξέρω αν ακούγεται περίεργο. Πρώτα απ' όλα, φροντίζουμε να μάθουμε στα παιδιά μας να μην κακομεταχειρίζονται το σκύλο μας. Δηλαδή, να μην παίζουν άγαρπα μαζί του. Ένα παιδί δεν θα το κάνει επίτηδες με κακία προς το σκύλο, αλλά άθελά του μπορεί να του τραβήξει τα αυτιά, μπορεί να του συμπεριφερθεί κάπως άγαρπα σωματικά. Μαθαίνουμε στο παιδί μας και του δείχνουμε και του εξηγούμε ότι δεν πρέπει να μεταχειριζόμαστε έτσι το σκύλο. Οπότε πρώτα ξεκινάμε και κάνουμε μια εκμάθηση, όχι εντολών, αλλά μαθαίνουμε στα παιδιά μας πώς θα συμπεριφέρονται στο σκύλο. Και από εκεί και πέρα, βέβαια, αντίστοιχα, εάν ο σκύλος μας ξεφεύγει λόγω ενθουσιασμού περισσότερο και φέρεται λίγο πιο άγαρμα στα παιδιά, φροντίζουμε και διορθώνουμε αντίστοιχα τη συμπεριφορά και του σκύλου προς τα παιδιά μας. Οπότε είναι και από τις δύο μεριές χρειάζεται μια κάποια εκπαίδευση. Ναι, είναι αλληλένδετα ούτως ή άλλως. Και όπως είπαμε πριν, δεν θυμάμαι το είπαμε το Φώτη ή με σένα, δεν πρέπει ποτέ να αφήνουμε τα παιδιά με το σκύλο μαζί χωρίς να τα επιβλέπουμε. Ναι, ειδικά. Επιβλέπουμε το σκύλο δηλαδή. Ναι, ειδικά στην αρχή. Ειδικά υπάρχουν πολλοί παράγοντες που επηρεάζουν αυτή την κατάσταση. Γιατί λένε πολλοί, γιατί το λέω. Λένε πολλοί, εγώ έχω εμπιστοσύνη στο σκύλο μου, δεν υπάρχει περίπτωση. Ναι. Να πειράξει ποτέ τα παιδιά. Ναι, αλλά μπορεί εκείνη τη στιγμή το παιδάκι άθελά του, και ειδικά αν είναι, αυτό ήθελα να πω, ότι αν είναι πολύ μικρό σε ηλικία, σίγουρα δεν μπορούμε να αφήσουμε το παιδί μόνο του μαζί με το σκύλο για αρκετή ώρα. Γενικώς δεν μπορούμε να αφήσουμε και το παιδί αν είναι σε πολύ μικρή ηλικία μόνο του. Αλλά από εκεί και πέρα δεν είναι καλό να τα αφήνουμε μόνο του, γιατί μπορεί και το παιδάκι άθελά του να πάει να του πιάσει την ουρά, ας πούμε, λίγο πιο άγαρμα, ο σκύλος να κοιμάται, να ξυπνήσει απότομα και να θυμώσει ή να συμπεριφερθεί άσχημα προς το παιδί. Σε αυτή την περίπτωση, ας πούμε, ούτε ο σκύλος φταίει, αλλά ούτε το παιδί. Γι' αυτό καλό είναι να επεμβαίνουμε, να μην αφήνουμε το παιδί, ειδικά σε μικρή ηλικία, μόνο του με το σκύλο. Να κάνουμε κάποιες διορθώσεις. Και επειδή νομίζω δεν το αναφέραμε πριν, αν περιορίσουμε το σκύλο μας στο box, στο κουτί. Στο box, ναι. Και αρχίζει και κλαίει και χαλάει τον κόσμο. Τι κάνουμε? Ναι. Σίγουρα δεν το βγάζουμε. Πολύ, πολύ, πολύ σημαντικό. Όσο κλαίει. Όσο κλαίει, είναι ο χρυσός κανόνας χρησιμοποίησης του box. Δεν βγάζουμε το σκυλί μας μέσα από το box όταν κλαίει. Διότι, εάν το βγάλουμε μία φορά, το βγάλουμε και δεύτερη και τρίτη, το σκυλί τι θα μάθει? Θα μάθει ότι, κλαίω, οπότε με βγάζουν από το kennel. Οπότε θα αρχίσει να κλαίει ακόμα περισσότερο. Σκοπός είναι να μάθει ο σκύλος ότι το box είναι η φωλιά του, είναι κάτι το οποίο είναι το σπίτι του μέσα στο σπίτι μας. Οπότε για να το μάθει αυτό πρέπει αναγκαστικά να δείξουμε μία μικρή ανοχή σε περίπτωση διαμαρτυρίας του σκύλου μέσα στο box. Δεν πρέπει να του ανοίξουμε την πόρτα. Πρέπει να το αφήσουμε λίγο να διαμαρτυρηθεί και να το αγνοήσουμε. Από εκεί και πέρα μετά ο σκύλος θα το μάθει και θα σταματήσει να κλαίει ούτως ή άλλως. Και ίσα ίσα φτάνουμε στο σημείο που μετά ο σκύλος του αρέσει πάρα πολύ το box και μπαίνει μόνο του μέσα και κοιμάται. Δεν θα έχει κανένα θέμα. Οπότε μην λυγίσετε αν ο σκύλος βάλει τα κλάματα, χαλάει τον κόσμο, ενοχλεί τους γείτονες. Εγώ αυτό λέω. Τις πρώτες δύο μέρες ότι ασπίδες. Ωραία, είπαμε πάρα πολλά χρήσιμα πράγματα. Θέλω να μου πεις όμως και για την μπλούζα σου, είναι σπαζ. Η μπλούζα μου είναι σπαζ. Γιατί εκτός από επικεδέστρια είσαι και ζωοφιλή. Φιλόζωη, ποιο είναι το σωστό? Φιλόζωη. Τέλος πάντων, δεν σπαζιά, η ουσία είναι ίδια. Ναι. Είμαι ενεργή εθελόντρια φιλόζωη σε ένα μη κερδοσκοπικό σωματείο, τον σπαζ. Είναι σύλλογος, το σπαζ σημαίνει σύλλογος προστασίας αδέσποτων ζώων. Έχουμε έδρα τα νότια προάστια, τη Γλυφάδα. Απλά να τονίσω ότι δεν έχουμε κοινοκομείο, ούτε γραφεία. Τα γραφεία είναι τα σπίτια μας, οι εθελοντές, ούτε έχουμε έσοδα από το κράτος καθόλου. Όλα μας τα έσοδα προέρχονται από δωρεές, από τα λεφτά από τα μέλη μας, από μπαζάρ. Σκοπός του ΣΠΑΣ, απλά αυτό θέλω να πω, σκοπός του ΣΠΑΣ είναι να ενημερώνει όσον αφορά τις στηρώσεις, που είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και πολύ χαίρομαι που το είπε και ο Φώτης πριν, ότι είναι πολύ σημαντικό να στηρώνουμε τα σκυλιά μας. Ενημερώνουμε τον κόσμο και βοηθάμε τον κόσμο που θέλει όντως να βοηθήσει κάποια δεσποτάκια της γειτονιάς του. Αυτός είναι ο σκοπός μας και γι' αυτό τρέχουμε όλοι και όλες σε αυτό το σύλλογο. Μαριλίνα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν πολύ διαφωτιστική η πρώτη κουβέντα μας. Θα έχουμε περισσότερα να πούμε στο μέλλον, έτσι, όσον αφορά στην εκπαίδευση των σκυλιών.
αλλά και για το φιλοζωικό έργο που όλοι λίγο πολύ πρέπει οφείλουμε να επιτελούμε. Κυρίες και κύριοι, λοιπόν, αυτή ήταν η δεύτερη εκπομπή Pets for You, μια εκπομπή αφιερωμένη στα αγαπημένα μας κατοικίδια. Ελπίζουμε να αντλήσατε και σήμερα χρήσιμες πληροφορίες. Θα τα πούμε την άλλη Τρίτη με ακόμα περισσότερα και όμορφα θέματα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.